Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο The Donny Lovers. Σήμερα δεν θα κάνουμε μια απλή συνταγή. Σήμερα θα κάνουμε το απόλυτο snack για να παίρνουν μαζί τα παιδιά στο σχολείο. Εμείς στη δουλειά θα είναι απίστευτη συνταγή μας, πολύ εύκολη. Έχω μια εξαιρετική βοηθό από το εξωτερικό. Σήμερα με τα αγαπημένα προϊόντα The Donny θα φτιάξουμε απίστευτα τρίγωνα γαλόπουλο τυροπιτάκια. Σωστά. Τέλεια. Και νομίζω ότι πρέπει να έρθει η καλεσμένη μου, η Δάφνη είναι μαζί μας, ναι. Ψυχούλα! Χειροκρότημα, ένα χειροκρότημα! Τι κάνεις, Δάφνη μου, πώς είσαι? Τέλεια. Είσαι έτοιμη να μαγειρέψουμε? Ναι. Ε? Ναι. Σήμερα ξέρεις τι θα φτιάξουμε? Τι? Εμένα μου είπαν ότι σ' αρέσει το ζαμπόν. Ναι. Άρα, είναι γαλόπουλο τυροπιτάκι, αλλά θα βάλουμε ζαμπόν μέσα. Με τυράκι μπόλικο, δοντόνι ελαφρύ, για να είναι έτσι απαλό και πολύ έγευστο το αποτέλεσμά μας. Πολύ απλή συνταγή, θα με βοηθήσεις εσύ να την κάνουμε, σωστά? Mm-hmm. Θα μου δίνεις τα υλικά, δεν θα σε κουράσω πολύ σήμερα. Θα να ξεκινήσουμε? Ναι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε τη σάλτσα ντομάτα. Σ' αρέσει η ντοματούλα, μου έχεις πει ναι? Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και θα ξεκινήσουμε με το. Τι είναι αυτό? Θα σε ρωτάω εγώ τα υλικά και θα μου τα απαντάς. Αυτό τι είναι? Κρεμμύρι. Δεν παίζεις, ε? Αυτό? Σκόρδο. Έχουμε βάλει τηγάνι να καίει. Βάλαμε ελαιόλαδο. Όπως είπες, κρεμμυδάκι και σκόρδο θα τα ψιλοκόψουμε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ ψιλοκόμενα, ίσα-ίσα. Σπίτι, ποιος μαγειρεύει, για πες. Θα πούμε τα δικά μας τώρα, Δάφνη. Η μαμά και ο μπαμπάς. Καλύτερα. Ο μπαμπάς δεν σου είπα. Α, ναι, μου το πει, δεν το γράψαμε. Πρέπει να το πάρω τώρα και να μου το πεις και τώρα, να το έχουμε όλοι. Καλύτερα γλυκά. Ο μπαμπάς. Α, όλο από μπαμπάς καλύτερα. Μια χαρά. Άντε, επιτέλους. Να ακούσουμε κάτι καλό. Παιδί μου, έχεις μεγαλώσει σωστά, να ξέρεις από μένα. Πολύ μικρά κομμάτια. Έτσι πρέπει για να γίνει ωραία η σαλτσούλα μας, για να μπορείς να μπει μέσα μετά στο. Εμένα μου αρέσουν τα μικρά κομματάκια τώρα. Α, ναι. Mm. Σ' αρέσει η μαγειρική γενικά? Ναι. Να βλέπεις ή να μαγειρεύεις? Να μαγειρεύω. Α, ναι, βοηθάς τον μπαμπά δηλαδή? Ναι, το βοηθάω. Μπράβο. Τέσσερα, δεν είσαι? Ναι, μια ωραία ηλικία, ωραία ηλικία. Εγώ πόσο με κάνεις, πόσο χρόνο με κάνεις? Δεν σου έχω πει, πόσο είμαι? Δεν. Περίπου, παιδί. Δηλαδή, έτσι όπως με βλέπεις, τι θα έλεγες, 100? Ναι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε βάλει κρεμμυδάκι και σκορδάκι. Σωστά? Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ θα βάλουμε, τι είναι αυτό για πες μου? Σάλτσα ντομάτας. Κοντά, είσαι πελτέ ντομάτας. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο να το σοτάρουμε να φύγει έντονη γεύση του. Μέσα στο τηγάνι μας και ανακατεύουμε ίσα-ίσα με το κρεμμυδάκι και το σκορδάκι να ενωθούν τα υλικά μας. Με ένα κουτάλι ίσα-ίσα θα ξύσουμε τον πάτο. Και τώρα, τι θα βάλουμε, τι φαντάζεσαι θα βάλουμε? Ντοματούλα. Έχω κάνει κάτι δύσκολο? Όχι. Εύκολο δεν είναι? Ναι. Έτσι, σε μικρά κομμάτια. Απλά τα κόβεις. Απλά τα κόβω, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, μπορεί να την κάνουν όλοι και ειδικά αυτή η συνταγή πρέπει να τη φτιάξουμε για να την πάρουν μαζί μας τα παιδιά στο σχολείο. Βάλαμε την ντοματούλα, κοίτα εδώ, βλέπεις? Ναι. Τώρα στην ουσία θα κάνουμε μια πολύ ωραία και γρήγορη σάλτσα ντοματούλας, χωρίς πολλά πολλά, δεν θέλουμε πάρα πολλά υλικά. Θα βάλουμε μέσα το νεράκι μας. Πιστεύω ότι θα το βρεις αυτό. Αλάτι. Αλατάκι μέσα και μπόλικο φρεσκοποιημένο πιπεράκι. Θα βάλουμε και φρέσκο μυρωδικό, το οποίο είναι... Πάρε και μύρισε, να μου πεις. Διάσμα. Τόσο ήθελες για να το βρεις, τόσο. Ρίγα. Πάει μέσα. Ριγανίτσα και βασιλικός. Δες και με κομπείς. Να τα οι μπηχτές. Ευχαριστώ που με προσέχεις. Λοιπόν, έχουμε βάλει φρέσκα μυρωδικά. Ναι. Αυτό θυμάσαι που σε χαρώτησε τι είναι? Αυτό είναι καμνιστή πάπρικα. Το μαλλί το φτιάξεις μόνη σου? Θέλω να σε ρωτήσω. Ποιο, η μαμά? Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία επιλογή της μαμάς. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη σαλτσούλα μας. Κοίτα εδώ τι έχουμε κάνει. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις? Ναι. Ωραία, σε δύο λεπτάκια είμαστε πανέτοιμοι για να ζήσουμε τη φωτιά και να το αφήσουμε ίσα-ίσα να πέσει η θερμοκρασία της σάλτσας μας. Και πάμε τώρα να κάνουμε τα γαλοπουλό τυροπιτάκια. Για πες το μου 2-3 φορές. Γαλοπουλό τυροπιτάκια. Ναι, άλλη μια. Γαλοπουλό τυροπιτάκια. Η σαλτσούλα μας έχει δέσει, το βλέπετε. Αυτό το θέλουμε.
να έχει γλασάρι, να έχει στεγνώσει το τηγανάκι μας και σβήνουμε τη φωτιά και την αφήνουμε 5 με 10 λεπτά ίσως να κρυώσει μέχρι να φτιάξουμε τη σφολιάτα μας. Έχουμε ετοιμάσει τη σαλτσούλα μας, σωστά? Να. Δάφνη μου, ωραία. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα και τη γέμιση με το τυράκι μας. Να. Μου έχεις πει, σ' αρέσει το τυρί. Ε? Ναι. Τέλεια. Θα χρησιμοποιήσουμε δοδόνι ελαφρύ, γιατί κάνουμε ελαφριά συνταγή, η οποία μπορεί να πάει και σε σνακ, να είναι και με εύκολο κολατσίο και για σένα και για τους φίλους στο σχολείο. Σωστά? Ναι. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε 250 γραμμάρια, θα το σπάσουμε με τα χέρια μας. Θέλουμε να έχει μεγάλα κομμάτια, αλλού μικρά κομμάτια, για να είναι ωραία η γέμισή μας και να έχει διάφορες υφές του τυριού μέσα. Άρα, σπάμε με τα χεράκια μας εδώ. Θέλεις να το κάνεις και εσύ με το υπόλοιπο? Δεν θέλεις να λερωθείς, θα μου πεις τώρα. Όχι, δεν θέλω. Πριγκίπισσα μου. Δεν παίζεσαι. Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Εγώ το ακούω αυτό. Το σέβομαι. Λοιπόν, θα πάρουμε και άλλα λίγα γραμμάρια. Είμαστε στα 250 γραμμάρια τώρα. Έχουμε φτιάξει το τυράκι μας. Το έχουμε σπάσει σε μικρά κομμάτια. Σωστά? Ναι. Θα βάλουμε τι άλλο θα βάλουμε εδώ πέρα? Θα σου πω εγώ θα βάλουμε. Θα βάλουμε λίγο δυοσμό, αυτό που μου είπες πριν. Μύρισε, να δεις. Ε? Ναι. Σ' αρέσει? Ναι. Ψιλοκομμένο ίσα-ίσα. Πάμε το τυρί μας. Έχουμε ετοιμάσει το τυρί μας, σωστά? Ναι. Ζαμπονάκι. Ναι. Και έχουμε και το φύλλο σφολιάτας που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα για να φτιάξουμε... Άκουσα τι είπε. Τι είπα? Γαλοπούλα. Ναι, αλλά εγώ ενώ έχουμε κάποιο κώδικα με τον Βασίλη, με τον ξέρω χρόνια, όταν του λέω γαλοπούλα σημαίνει ότι γράφεις πολύ ωραία. Ξέρεις την σφολιάτα? Όχι. Είναι φύλλο. Θα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο φύλλα γιατί θα κάνουμε πολλά. Δηλαδή 6 και 6. Και πάμε τώρα να κάνουμε τα πρώτα γάλο. Πολλά τραπετάκια. Έχουμε το φύλλο μας, σωστά? Να. Θα το κόψουμε σε 6 ίσα μέρη. Θα μου κλείσει κανένα μετά που θα σου δώσω τώρα, θα να σου ετοιμάσω να μου το κλείσεις. Να. Τέλεια. Και τώρα πάμε και βάζουμε τη σάλτσα που έχουμε αφήσει ελαφρό να κρυώσει. Δηλαδή θα τα βάλουμε σε μέση και θα τα κλείσουμε. Αφού τα καταλαβαίνεις όλα, γιατί με ρωτάς? Θα βάλουμε μία κοφτή κουταλιά της σούπας στη μέση, εδώ. Και μετά θα το κλείσουμε. Σωστά, και μετά το κλείσουμε. Ζαμπόν, παύλα γαλοπούλα. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια τώρα μεταξύ μας. Τη βάζουμε είτε έτσι, είτε τη διπλώνουμε στη μέση. Και τη βάζουμε εδώ. Και τώρα το μόνο μας μένει να βάλουμε λίγο από το δοδόνι ελαφρύ. Δεν θα βάλουμε πάρα πολύ, δεν θέλουμε να το φορτώσουμε. Βάζουμε μέσα και κλείνουμε. Και πάμε να τα κλείσουμε. Ναι. Θα κλείσω εγώ το πρώτο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Κοίτα τι κάνουμε τώρα. Είμαστε εδώ. Το βλέπεις? Ναι. Και με τα χέρια μας απλά πιέζουμε τις άκρες. Εδώ βάζουμε μέσα τη γέμισή μας και πατάμε ξανά. Εδώ. Και στην ουσία κάνουμε ένα τριγωνάκι. Και θα του δώσουμε ένα πολύ ωραίο σχήμα σε πολύ λίγο πιέζοντάς τα. Κοίτα. Εύκολο δεν είναι? Πολύ καλό. Μπράβο. Λαδόκολλα. Ένα ταψάκι θέλουμε 33x40, το κλασικό ταψάκι φούρνου. Και τώρα, πολύ απλά με ένα πιρουνάκι, για να το σιγουρέψουμε ότι έχει κλείσει, τι θα κάνουμε, θα πιέσουμε εδώ τις άκρες. Μπράβο. Και ξέρεις, θα κάνουμε το τελευταίο κόλπο, για να σου το πω μεταξύ μας. Απλά κάνεις 2-3 τρυπίτσες από πάνω, γιατί δεν θέλουμε να φουσκώσει και να σπάσει μετά η σφολιάτα μας, γιατί θα γίνει σαν μπαλόνι. Το πράγμα που θα κάνουμε, τα έχουμε φτιάξει όμορφα, τα έχουμε τρυπήσει όπως είπαμε να μην φουσκώσουν. Θα σπάσουμε ένα αυγουλάκι ολόκληρο, εδώ. Και ξέρεις, θα κάνουμε. Τι? Απλά θα το σπάσουμε με ένα πινελάκι, ίσα ίσα. Εγώ μπορώ να το σπάσω, το λόγο. Έλα. Μπράβο, στο κρατάω κι εγώ. Έτσι, ανακάτεψε τον το ασπράδι. Ξέρεις τι κάνουμε, τώρα θα πάρουμε λίγο εδώ το αυγό μας που το έχουμε σπάσει. Λίγο ίσα ίσα και θα αλείψουμε πάνω τη σφολιάτα μας, εδώ. Α, και αυτά έχουμε πινέλο. Και ξέρετε γιατί το κάνουμε αυτό? Θα πάρουν και πολύ ωραίο χρώμα μέσα στο φούρνο, αλλά θα δημιουργήσουν και μία κόλλα, δηλαδή θα κολλήσει πάνω. Έχουμε βάλει μαύρο σούσαμο και σουσαμάκι. Σ' αρέσει? Uh-huh. Το σουσάμι, μπράβο. Το ξέρα πως έβαλες. Έτσι. Εγώ το ξέρω ότι εγώ σου έχω πει, θα γίνεις μαγείρισα όταν μεγαλώσεις. Στις 200 βαθμούς στον αέρα για μισή ωρίτσα. Και γυρνάμε για να δοκιμάσουμε μία γωνίτσα με τη φίλη μου τη Δάφνη.
Είμαστε πανέτοιμοι, Δάφνη. Είναι έτοιμα, ψημένα. Τι φτιάξαμε? Γαλοπολότερο πιτάκι. Παίζεσαι. Θες να δοκιμάσουμε? Να. Τώρα, τα έχουμε αφήσει και λίγη ώρα να κρυώσει. Τα αφήσαμε 25 λεπτά. Κοίτα εδώ πώς έχουν ροδίσει. Αυτά εδώ είναι για τη φωτογράφηση. Να βάλουμε και λίγα μυρωδικά, θες? Μυρωδικά? Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να τα βάλω. Θα τα βάλεις. Ωραία. Εδώ έχουμε ριγανίτσα, θα βάλουμε και λίγο δυόσμι. Μπράβο. Έχεις χέρι, ε. Θα σου κόψω λίγο. Να δοκιμάσουμε τι έχουμε φτιάξει. Όντως, τώρα θέλω να μου πεις αλήθεια, δεν είναι πεντανόστιμο. Όχι αλήθεια, μ' αρέσει. Τελειώσαμε τη συνταγή μας, κάναμε απίστευτα γάλοπουλο τυροπιτάκια, τραγανά. Με δοδόνι ελαφρύ μέσα, βάλαμε και ίσα ίσα γαλοπούλα και σάλτσα ντομάτα που φτιάξαμε μαζί με τη Δάφνη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χτυπήσετε το καμπανάκι, να μαθαίνετε όλα τα νέα και όλες τις νέες συνταγές που ετοιμάζουμε για εσάς, για όλες τις δοδόνι lovers όπως είναι και η Δάφνη. Ακολουθήστε μας στα social media, να μαθαίνετε όλα τα νέα γιατί ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, φρέσκα, νόστιμα και εννοείται με προϊόντα δοδόνι. Τα λέμε πολύ σύντομα, φιλάκια πολλά. Πες, Δάφνη, γεια, 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 κάνε γεια. Yeah.